Κύριε και κύριοι, καλησπέρα. Τι φάση, γιατί τηλεμεταφέρθηκε ξαφνικά ο εαυτός μου εκεί πέρα. Δεν αποδέχομαι. Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Σάββατο σήμερα. Άλλο ένα run Binding of Isaac. Θα κάνουμε το Have a Heart. Το οποίο είναι λίγο περίεργο. Ξεκινάμε 12 καρδιές. Η μία από αυτές είναι γεμάτη. Ας πάμε αυτό εδώ πέρα. Και έχουμε το Charm of the Vampire. Το οποίο... είναι ο μόνος τρόπος να πάρουμε καρδιές, γιατί οι καρδιές απλά δεν πέφτουνε. Τόσο απλά. Όλοι οι εχθροί που θα πετούσαν καρδιές ή όλα τα items τα οποία δίνουν καρδιά, κατά πάσα πιθανότητα, όχι κατά πάσα πιθανότητα, σίγουρα μεταμορφώνονται οι καρδιές σε... Κοίτα το, και το κουτσούνι βασικά, γιατί δεν χρησιμοποιώ αυτό. Γιατί αυτό δεν κάνει τίποτα. Τι έκαναν τα Dead Sea Scrolls, αναρωτιέμαι. Δεν έχω ιδέα. Ναι. Που σημαίνει, σε αυτό το challenge θα έχουμε πάρα πολλά λεφτά, οπότε περιμένω να έχω πάρα πολλά pickups από το shop. Παρόλα αυτά, δεν περιμένω να... αυτό θα ήταν κακό. Αυτό θα ήταν πάρα πολύ κακό. Ναι. Είναι περίεργο το πώς θα καταφέρουμε να επιζήσουμε, ειδικά άμα τρώω damage όπως πήγα να φάω. Από την άλλη, το Lover's Card, το μεταξύ, ναι, το Lover's Card πλέον, ακόμα και αυτό, ρίχνει λεφτά. Με τέσσερις βόμβες παρόλα αυτά, επειδή θεωρώ ότι το Secret Room είναι εδώ πέρα. Seriously, πού είναι το Secret Room εδώ πέρα? Ξέρεις τι, δεν κοιτάμε ιδιαίτερα για την Drox, οπότε... Δόξα σε ο μεγαλοδύναμος, επιτέλους! Τι είσαι εσύ, Έξλαξ. Magic μας. Γιατί κολλάνε όλα, γιατί τα βλέπω όλα κολλιόμενα σήμερα. Τι φάση. Δεν αποδέχομαι. Εντάξει, δεν ξέρω τι κάνουν τα Dead Sea Scrolls. Κάτι μου λέει ότι αυτό πάει για ριρόλο... Για ριρόλ το run. Το ριρόλο run. Παρόλα αυτά, ένα Cube of Meat δεν είναι άσχημο, τουλάχιστον για defensive purposes. Ξέρω ότι κάποια items όπως το Full Health Pill ή το Sun Card... Συγγνώμη. Πρέπει να ξεκινήσει καλά αυτό το run. Seriously! Αυτό το item δεν το πήρα γιατί είναι το item το οποίο σε αναγκάζει να βάρεις συνέχεια στα πλάγια. High Priestess. Όχι. Ναι, τα challenges είναι πιο δύσκολα. Γκάπι. Ναι, εδώ πέρα δεν μπορούμε να τις πάρουμε καν γιατί έχουμε... Πλάκα, γιατί πήγα εκεί μέσα. Δεν μπορούμε να βγούμε αν μπούμε σε Cursed Room. Τώρα τη συνειδητοποίησα. Εκτός αν έχει κάτι μέσα σε φάση 9 lives. Μπα. Είναι σε φάση lost ή κάτι. Λοιπόν, το ένα είναι Bat Bombs, το οποίο είναι καλή φάση, και το άλλο δεν ξέρω τι είναι. Ας το δοκιμάσουμε. Acid Tears. Να μαντέψω, είναι Luck Stat. Θα αποδεχτώ, επειδή θα μαζέψουμε πάρα πολλά pennies. Είναι η λογική μου ότι θα καταφέρουμε από κάποια στιγμή και έπειτα, αν δεν πεθάνω φρικτά στο επόμενο δωμάτιο ή κάτι, όχι. Το επόμενο δωμάτιο που λέγαμε. Πίστευα τέλος πάντων θα μπορούσαμε να μαζέψουμε λόγω των αρκετών χρημάτων, αρκετό luck stat. Ώστε να βαράμε συνέχεια acidic tears τέλος πάντων. Ναι. Big fan. Το big fan την προηγούμενη φορά πλήρωσε. Μπερκάνο. Όχι. Το κακό στο χειρότερο. Τώρα αυτό είναι άμα με βαράνε γίνεται το effect του συγκεκριμένου. Είναι αυτό που νομίζω το Holy Light. Και ναι, γιατί να μην είναι το Holy Light. Το οποίο όμως είναι luck based και αυτό. Θα προσπαθήσω να είμαι προσεκτικός. Θα προσπαθήσω να μην είμαι γκάουγκανος.
Κοίτα εδώ. Μου την είχε στήσει στη γωνία. Εν τω μεταξύ, το Charm of the Vampire, πώς πληρώνει είναι η ερώτηση. Πρέπει να σκοτώνει εχθρούς, από ό,τι ξέρω. Judgment. Όχι ακόμα για Judgment. Έλα ένα Holy Light Shot. Μπα, δεν ψήνεται. Ένα Holy Light Shot έβγαλε και αυτό ήταν όταν πυροβολούσα μακριά. Να το επιτέλους. Good job. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω το Judgment. Όταν είναι να χρησιμοποιήσω βόμβα κάπου. Λοιπόν, shop. Δεν μπορούμε να πούμε ακόμα. Θεωρώ ότι... αυτό είτε μπορεί να με σκοτώσει μόνο του. Α, θέλω flying! I need this man! Λοιπόν, τρόποι να το πάρουμε με μία βόμβα. Δεν έχω ιδέα. Έλα, το καλό το Holy Light Shot, έλα. Το καλό το Holy Light Shot ήταν εκεί πέρα. Μην με κάνει να βασίζομαι τώρα στο Bob's Brain. Μη. Είναι πολύ νωρίς το παιχνίδι. Μας κατέβασε το damage, μας κατέβασε το luck και ανέβασε όλα τα υπόλοιπα. Πώς νιώθω για αυτό? Περίεργα. Μία βόμβα, 0 κλειδιά, 7 cents. Χρειαζόμαστε κάποιο είδους κάρτα που να μας κάνει να πετάμε. Εδώ πέρα θα είναι θεωρητικά το secret room. Όχι! Ναι! Περιέργως ή κάτι. Μου γάμισε τον εγκέφαλο αυτό που έγινε αυτή τη στιγμή. Μου τον γάμισε εντελώς. Με την έννοια ότι νόμιζα ότι θα ήταν κανονικός μπέγκαρ, πηγαίνω... σπίτια, δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Ξέρεις τι, θα πάρω το χάρτη. Γιατί μια βόμβα βασικά θα μπορούσα να είχα βάλει εδώ πέρα και να μην πετάξει τίποτα. Γιατί έχουν πάει τόσο στραβά όλες αυτό το run. Αλλά ξέρεις τι, θα με σέβεσαι πολύ περισσότερο σε περίπτωση που το κάνω να δουλέψει, ενώ δεν θα πρέπει να δουλέψει. Οπότε αποδέχομαι. Λοιπόν, Holy Light. Καλό. Δεν καταφέραμε να πάρουμε ούτε μία καρδιά στο πρώτο όροφο. Το οποίο είναι tragic. Τι θα ήθελα. Εκτός από κάποιο καλό space bar item που αυτή τη στιγμή δεν έχουμε. Από ό,τι ξέρω, Yam Heart δεν δουλεύει. Δεν δουλεύουν βασικά τα περισσότερα space bar items. Βασικά όλα τα space bar items. Αν θυμάμαι καλά, αυτό θα πέσουμε σήμερα με βόμβες. Αυτό είναι η φάση της ημέρας. Κοίτα, 5 βόμβες. Μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε με κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω το πώς ακόμα. Δεν έχω ιδέα τι κάνει αυτό. Για να δούμε. Αυτό ή θα είναι πάρα πολύ καλό ή πάρα πολύ κακό. Ω Θεοί. Είναι κακό, είναι κακό. Είναι πολύ, 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 πολύ κακό. Πού είναι. Όχι, τελικά ήταν καλό. Προς το παρόν. Μη χαίρεσε πάρα πολύ. Στα μεγάλα δωμάτια είναι κακό. Λοιπόν, ας ψάξω κάποιο spirit... Spirit Heart. Τι Spirit Heart να ψάξω. Ας ψάξω απλά για κάποιον Tinted Rock σε περίπτωση που έχει το... Γιατί έχεις κρύψει όλα τα item από μένα παιχνίδι. Why you do this? Μη. Βασικά με το Erected Tears από ό,τι βλέπω δεν φεύγει το... το Bob's Brain. Φεύγει μόνο σε περίπτωση που κουνήσω προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Flying. Όχι, Death. Και πάνω που είχα πάρει το τέτοιο. Είχα πάρει μια μισή καρδιά.
χορεύοντας με τους λύκους αυτό το run, στεγνά. Γιατί όλα τα items μου τα έχουν κρυμμένα. Και μεταξύ δεν πέφτουν και αρκετά coins. Να πω ότι ξέρω εγώ ήταν να πέσουν καρδιές. Θέλω να πω στο curse room. Θέλω να κάνω τόσα πράγματα. Haunt λέει. Haunt λέει και δεν τρέπεται. Το λέει με straight face. Ω Θεέ μου, πώς μπορείς να κάνεις το Isaac πιο δύσκολο να έχεις το targeting έτσι όπως το έχεις αυτή τη στιγμή. Δεν πέθανα από το Holy Light. Δεν ήτανε τύχη, αυτό ήτανε pure skill. Ψόφα από το poison, για όνομα. Πλάκα, μπορώ απλά να αλλάζω εδώ πέρα. Για να σημαδεύω λίγο πιο μπροστά από τον... από τον boss και να χρησιμοποιώ το Holy Light όταν έρθει. Belly button. Vibrant Bulb. Δεν έχω ιδέα τι κάνει αυτό. Λοιπόν, και τώρα παίζουμε ένα κανονικό run. Οπότε, back to basics. Νούμερο 1. Ένα κλειδί. Ωραία. Spirit Heart μπορούμε να αγοράσουμε. Βόμβες έχουμε, οπότε δεν νιώθω άσχημα για να κάνω αυτό. Ας βάλω εδώ πέρα μία βόμβα. Να τους ανατινάξω αυτούς άραγε. Βασικά με το Mr. Mega... That sucks. Κάτσε γιατί βαράει προς τα... πάντα. Come on. Και αυτή τη στιγμή δεν έχω κανένα ενδιασμό να μπω εδώ πέρα μέσα. Λοιπόν, μισό spirit heart από εδώ. Ένα κανονικό heart από εδώ. Λοιπόν, τώρα πρέπει να βρούμε δεύτερο secret room. Αφού πάρουμε από εδώ το spirit heart. Δεν υπήρχε κάτι άλλο ιδιαίτερα που να μπορούσε να μας βοηθήσει εκεί πέρα. Θεωρητικά... Ρε. Μου τελειώσαν οι βόμβες, μάλιστα. Αυτό είναι φαν. Δεν. Κάπα, όλα αυτά. Λοιπόν, τα πάω καλά ακόμα με τον Bob's Brain. Κοίταρε, δύο ολόκερα... Κάτσε γιατί έχασα το targeting πάλι. Ψόφα! Μη! Πού είναι το Holy Light μου? Άντε ρε, πλήρωσε και το Charm of the Vampire, τι είπες τώρα. Μεγάλες στιγμές ζούμε. Holy Light. Δεν κάνει όσο damage περίμενα. Ποτέ δεν σε καλό item, Holy Light. Γιατί δεν συμπεριφέρεσαι έτσι. Ρε, νιώθω απλά σαν να το... Ξέρω εγώ να κατουρά αυτή τη στιγμή τους εχθρούς. Και απλά να σημαδέψω προς το κεφάλι τους. Ναι, ξέρω μια όχι τόσο όμορφη εικόνα. Still though. Stars card. Seriously, αυτό έχεις να μου δώσει και στάει. Αναρωτιέμαι, δουλεύει καθόλου. Για να το πάρουμε. Από ό,τι φαίνεται έχει ανεβάσει το fire rate μας. Το stars card... Μεγάλο δωμάτιο έχει. Θα δείξει.
Προσπαθώ να κάνω superior strats με χαμότο. Κάτι μου λέει θα πεθάνουμε εδώ πέρα. Και δεν... Είναι η πρώτη φορά που δεν ευθύνεται το Cursed Eye. Κοίτα εδώ πέρα. The bullshitness των εχθρών. Πώς μπορείς να κάνεις ένα challenge ακόμα πιο challenging. Παρ' όλα αυτά μου αρέσει ότι δεν χρειάζεται να πυροβολήσω ιδιαίτερα. Συγγνώμη. Δεν το είδα. Μ' αρέσει αυτό. Νομίζω θα μου πετάει και άλλα λεφτά. Τι θα ήθελα από εδώ. Θα ήθελα την πηξίδα. Προφανώς. Close enough. Να το πρώτο lockup. 18 coins. Οπότε πλέον ξέρουμε που βρίσκονται. Όχι τα πάντα. Πιστεύω θα πετάξει. Θα πετάξει περισσότερα λεφτά από ό,τι θα του βάλουμε. Ή απλά δεν θα πετάξει τίποτα. Είναι και αυτό μια πιθανότητα. Γιατί έχουμε διπλό boss room, τι φάση. Δεν έχω ιδέα γιατί έφαγα τα μάτσα εκεί πέρα ή δεν έφαγα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ρε εσύ, αυτό το item είναι το χειρότερο. Η χειροτερότητα όλων των εποχών. Λοιπόν, μπαταρία η οποία δεν μπορούμε να την κάνουμε τίποτα. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι βρήκαμε ένα synergy το οποίο απλά σταματάει το Cursed Eye από το να, έχει κακά πιθανότητες, τέλος πάντων, να μας καταστρέψει το run. Πιστεύω. Λοιπόν, έχουμε πάρει το Death Card μαζί μας. Και τώρα διπλό boss room. 2 The Frail. Αυτό πήγε καλά. Δεν πήγε όσο καλά περίμενα. Alright then. Alright then. Λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να το ξαναδοκιμάσουμε σε πρώτη φάση. Πέθανα μόνος με εδώ πέρα. Alright. Πάλι πιστευόμαστε Holy Light. Τι, ποιος με χτύπησε. What bullshit is this? Α, είναι το πρώτο damage μπαίνω μόλις μπαίνω στο δωμάτιο γιατί είμαι άμπαλος. Okay, got it. Alright. Λοιπόν, φάγαμε το πρώτο. Τώρα μην φάμε και το δεύτερο. Μη! Κοίτα, τα καλά είναι ότι καλυτερεύουμε. Τα κακά είναι ότι μας τελειώνει ζωές. Γιατί, why? Dude. Λοιπόν, το δοκιμάσαμε αυτή τη στρατηγική. Απλά τρέχουμε προς την άλλη κατεύθυνση. Αλλά εκεί στρατηγικής δεν τρέχουμε προς την άλλη κατεύθυνση. Απλά βγαίνουμε λίγο πιο εδώ. Oh, come on. Είναι η τελευταία μας ζωή, μου φαίνεται. Πήγε καλύτερα από τις άλλες φορές παρόλα αυτά. Έκανα και το Death Card. Καταφέραμε και επιζήσαμε. Με μισή ζωή.
Αναρωτιέμαι γιατί δεν μου δώσε Deal with the Devil. Hashtag Kappa. Λοιπόν. Πρέπει με κάποιο τρόπο να καταφέρουμε να βρούμε ζωή. Ή να βρούμε δύο κλειδιά. Good enough. Έχουμε χρησιμοποιήσει το Death Card. Am I right? I am right. Θα χρησιμοποιήσουμε το Stars Card. Όταν διαλέξουμε να το χρησιμοποιήσουμε, όχι τώρα. Βασικά μπορούμε να το δοκιμάσουμε να πούμε εδώ πέρα και να χρησιμοποιήσουμε το Stars Card. Σωστά. Και η απάντηση είναι όχι. Γιατί δεν έχουμε αρκετή ζωή. Lol. Προβληματίζομαι. Θεωρώ ότι μπορούμε κάτι να κάνουμε να γίνει. Αν μας δώσει το παιχνίδι κάποια εργαλεία. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πολλά πράγματα. Γιατί τρόμαξα τόσο πολύ που βγήκα στο προηγούμενο δωμάτιο, δεν έχω ιδέα. Όσο πιο μακριά και αγαπημένη. Τέλους, ένα holy light shot. Ωραία, αυτό είναι το πρώτο μας spirit heart. Και μόλις το χάσαμε. Fun times with knives. Μη, προς τα εδώ, βάρα. Μπράβο. Good job. Λοιπόν, από αυτό το item room θα εξαρτούν πολλά. Δεν έχω ιδέα τι κάνει αυτό. Αυτό ξέρω τι κάνει και δεν μ' αρέσει. Ξέρεις τι, άμα είναι να παίξουμε βόμβες, ας παίξουμε full βόμβες. Έλα που δεν πέτυχε τώρα κανένα. Τι είναι αυτό? What bullshit is this? Κοίτα εδώ, ξεφεύγουνε! Αυτή η στρατηγική μπορεί να μην καθαρίζει γρήγορα το δωμάτιο ή αργά το δωμάτιο. Γενικά μπορεί να μην καθαρίζει το δωμάτιο, αλλά τουλάχιστον είμαστε safe. Βέβαια, όσο περισσότερη περίοδο περιμένεις μέσα σε ένα δωμάτιο, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να φας εσύ το damage. Νιώθω έτοιμος για το boss σε καμία περίπτωση. Αυτό το spirit heart μπορεί να είναι η αρχή κάτι καλό. Καλού. Κάτι καλό. Καρλ Ντρόγκο, τέλος πάντων, whatever. Μπορούμε να αγοράσουμε δεύτερο spirit heart. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ εκείνο το item. Το compost. Το οποίο σου βγάζει followers. Εμπιστεύομαι followers. Αλλά δύο Spirit Hearts είναι δύο Spirit Hearts. Έχουμε 72% πιθανότητα για Deal with the Devil. Ελπίζω να μην είναι Double Trouble πάλι το πράγμα ότι είναι. Ξεκίνησαμε τρώγοντας damage, δεν μ' αρέσει. Το Holy Light κάνει damage ακόμα. Κοίτα, πήγε καλύτερα από τον προηγούμενο όροφο σίγουρα. Magic Scab.
Θα το πάρουμε το damage. Φυσικά και θα το πάρουμε. Το survivability προφανώς είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα σε αυτό το run, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Το The Pact θα το έπαιρνα έτσι κι αλλιώς. Το οποίο μας δίνει και extra spirit hearts. Αγαπητέ θεατή, έχεις αρχίσει να πιστεύεις ή μου φαίνεται. Εγώ δεν είμαι στη φάση που ακόμα πιστεύω. Κάνω το καλύτερο που μπορώ χωρίς να έχω πίστη σε πράγματα αυτή τη στιγμή. Απλά I'm doing the thing. Γι' αυτό πάμε να κάνουμε explore λίγο ακόμα τον όροφο. Το οποίο μπορεί να είναι πιο προβληματικό από ό,τι φαίνεται. Γιατί μπορώ να χάσω κάλλιστα αυτά τα spirit heart. Το έχεις δει να το κάνω σε πολύ καλύτερα run. Οπότε trust me. Παρ' όλα αυτά... Καταρχάς, αυτό το run ανεβαίνει, ό,τι και να γίνει. Είναι τόσο κουλό που... Δεν ξέρω. Πιστεύω ότι πρέπει να το δει ο κόσμος. Όλος ο κόσμος. Ακόμα και ο κόσμος δεν παίζει Isaac. Fuck. Παρ' όλα αυτά... θα ήθελα βασικά να έχω πολύ πιο γρήγορα το Bob's Brain. Justice. Μία βόμβα. Η πρώτη μας βόμβα μετά από ώρα. Dude, seriously though. Και δυσκολεύομαι βασικά με το φωτισμό που έχω στο δωμάτιο ή με το φωτισμό που έχει ο συγκεκριμένος όροφος. Να δω που είναι το καταραμένο το πράγμα που βαράω. Έχουμε ήδη χάσει δύο Spirit Hearts. Δεν έχω ιδέα αν μέτρησε το προηγούμενο τέτοιο ή όχι. Το προηγούμενο δωμάτιο ή όχι. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Ο φακερίνο. Πω πω, πάμε πάλι για θάνατο, έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω, αυτή τη στιγμή τα μάτια μου κάνουν πουλάκια. Και αυτό το run από μόνο του αυτή τη στιγμή μου κάνει πουλάκια. Πολλά πουλάκια. Τελείωσε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν πήρες το προηγούμενο δωμάτιο για να πω το λόγο ότι... Φάγαμε υπερβολικά πολύ τα μαζί και δεν μ' αρέσει. Λοιπόν, αυτό που καταφέραμε όμως είναι, μαζέψαμε 13 cents. Είναι αρκετά για το compost, σε καμία περίπτωση. Αναγκαστικά πρέπει να μπούμε... εκτός εάν... Εντάξει. I like this. Δεν. Πίστευα θα πέφτανε πολύ περισσότερες καρδιές. Εννοώ χρήματα τα οποία γίνονται καρδιές. Παρόλα αυτά... Okay, παρατάμε το Bob's Brain, αλλά έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε followers. Και οι followers πολλές φορές... Τώρα θα μου πεις με ένα follower μπορείς να κάνεις κάτι? Ποτέ δεν ξέρεις. Άμα είχες ένα gappy head, ναι, προφανώς δεν είναι gappy head. Θα ήθελα να ήταν ένα gappy head. Λοιπόν. Δεν ξέρω. Στεγνά δεν ξέρω. Γιατί πήγαινε προς τα εκεί. Αφού είναι το μόνο σημείο που ξέρω ότι δεν θα είναι το boss. Κοίτα ρε, Κράμπους. Γιατί κραμπουλίτο, γιατί? Και αν θυμάμαι καλά, το επόμενο laser είναι εκείνο που γυρνάει. Oh, that was so fucking close.
Δεν έχω ιδέα το πώς να το χειριστώ αυτή τη στιγμή. Σχεδόν με φίλησε η μάσκα. Σχεδόν με φίλησε. Με νεκροφίλησε βασικά, δεν με φίλησε απλά. Συγγνώμη, holy light shots, γιατί δεν αποδέχεστε? Κάτσε. Τι είναι αυτό? Double moon. Τι κάνει το double moon? Είναι η πρώτη φορά που βλέπω αυτό το δωμάτιο. Δεν ένιωσα καλά με την πάρτι μου. Ωραία, πάει το ένα. Πάει και το άλλο. Να είναι καλά το brain. The pinky and the brain. Και τώρα είναι Axel τελευταία ζωή. Και ερώτηση είναι, ξαναπάμε σε αυτό το δωμάτιο? Ξαναπάμε και θα σου πω γιατί. Γιατί ο ένας είναι το ένα σκουλίκι ήταν μπλε. Όταν το ένα σκουλίκι είναι μπλε, σου δίνει Spirit Heart. Το οποίο σημαίνει ότι έχουμε περισσότερες επιλογές από ό,τι είχαμε πριν. Και οι επιλογές αυτή τη στιγμή είναι καλό πράγμα. Είμαι απλά τυφλός με το πώς να στοχεύσω τα δακρυά μου αυτή τη στιγμή. Ή όλες τις στιγμές. Ας πάμε σε απαραίτητους ορόφους. Θα ήθελα περισσότερα holy light shots. Κακό. Κακό. Μόνο κακία. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση στο συγκεκριμένο δωμάτιο. Κάτσε να φέρω κοντά μου το... Το πέτυχα μια φορά και με Holy Light λέει και έζησε. Πόσο κοντά μου να έχω το στόχαστρο, για όνομα του Θεού. Λοιπόν, βάρα εσύ από εκεί. Ξαπήραμε πίσω το Spirit Heart. Μάμα Μέγκα. Δεν έχω ιδέα πώς να διαχειριστώ αυτό. Και πρέπει να το μάθω γρήγορα, γιατί καλός ή κακός, όπου να είναι, τελειώνει ο όροφος. Δηλαδή, μπαίνουμε τώρα στον boss. Λοιπόν, έχουμε κλειδιά. Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα κλειδιά? Δεν έχω ιδέα. Έχουμε ένα curse room, το οποίο δεν μπορούμε να πούμε μέσα αυτή τη στιγμή. Έχουμε 5 cents, αλλά από ό,τι είδα στο shop δεν υπήρχαν τέτοια. Δεν υπήρχαν Spirit Hearts. Μπορώ να αγοράσω μια βόμβα. Τι αν την κάνουμε, δεν έχω ιδέα. Παρ' όλα αυτά, πάνω κάτω αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στα περισσότερα... στις περισσότερες καρδιές που θα μπορούσαμε να είμαστε. Oh fuck. Holy light, σώσε με. Holy light. Holier light. HP up. Ποτέ δεν πίστευα θα χαιρόμουν να δω ένα HP up αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι πως θα το γεμίσουμε. Μπορούμε να δοκιμάσουμε στο item room να μας βγάλει κάποιο καλύτερο item. Το space bar item αυτή τη στιγμή, το compost, ναι, δεν είναι το καλύτερο ever. Σε καμία περίπτωση. Δηλαδή με ένα fly δεν πάμε μακριά. Invulnerability μία φορά σε κάθε 4 δωμάτια. Δεν ξέρω καν τι είναι αυτό. Αυτό ξέρω όμως τι είναι. Damage up. Έχουμε περισσότερες πιθανότητες να κάνουμε κάτι καλό να γίνει. Μέχρι εκεί. Το
κόμπος, πρέπει να το είχαμε χρησιμοποιήσει εκείνο το δωμάτιο. Θα ήταν καλύτερη φάση. Τώρα ρισκάρω μπαίνοντας αυτά τα δωμάτια, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Και αν δεν είμαστε αρκετά καλοί ώστε να καθαρίσουμε τα δωμάτια αυτού του ορόφου, πώς θα πάμε στον επόμενο? Θα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Πρέπει να βρούμε κάτι το οποίο δεν είναι αναμενόμενο. $0.09. Νεκρόπολης 1. Σκεφτούμε πως αφήσουμε αυτό το item και πάρουμε το Mama Mega που είναι στα $0.07. Βέβαια, σε περίπτωση πηγαίνει πολύ πιο βαθιά το run, θα είναι πολύ πιο brutal. Αλλά ξέρεις τι, αυτό το run έτσι όπως το πάω είναι όροφο-όροφο survival. Α, είναι μέχρι τη μαμά, μάλιστα. Ξέρεις τι, let's do this. Αν μπορέσουμε κάτι να κάνουμε να γίνει σε αυτόν τον όροφο, θα είναι όλα καλά. Όχι, 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 όχι. Γιατί δεν πεθάνατε εσείς ακριβώς? Την είδατε μάγκες και έτσι. Αν θυμάμαι καλά, βγαίνει ένα Mama Mega κάθε παιχνίδι έτσι. Θα ήταν πολύ καλό σε περίπτωση που έβγαινα παραπάνω από ένα. Επίσης, όχι καθόλου σπασμένο, λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, 9 cents. Πάρα πολλές τέτοιες, πάρα πολλές βόμβες. Συγγνώμη εσείς γιατί δεν σπάτε. Oh shit. Θέλω να πάρω και το tarot card. Θέλω να πάρω και... Ένα κλειδί για ένα κλειδί. Βασικά όχι, έχουμε το χρυσό κλειδί, οπότε οτιδήποτε είναι μπορούμε να το πάρουμε στο έτσι. Δεν μπαίνουμε ακόμα στη μαμά σε καμία περίπτωση. Με βλέπεις που είμαι εδώ πέρα, απλά κοιτάω τις επιλογές μας. Σκέφτομαι ότι ας πάρουμε... Two of diamonds. Two of diamonds. Θεωρητικά αν πάρουμε άλλα 3 cents μπορούμε να το αγοράσουμε. Να το ένα. Να το δύο. Κι άλλο secret room. Θα ήθελα να παίξω. Και βασικά μπορούμε να βγάλουμε και spirit hearts από αυτό. Οπότε τι κάνουμε? Λοιπόν, το κόβω ως εξής. Μπαίνουμε στο μεγάλο δωμάτιο. Παίρνουμε ό,τι έχει μέσα. Of clubs. Περισσότερες βόμβες. Δεν βοηθάνε κάπου. Αυτό τι είναι? The full. Full card. Βασίζομαι αυτή τη στιγμή σε κάποιο Deal with the Devil? Η απάντηση είναι όχι, αλλά θα ήθελα να πάρω. Οπότε παίρνουμε το The full card. Σκάμε εδώ μέσα. Θυσιάζουμε τη μία καρδιά. Ναι ρε φίλε. Worth. Worthiness. Μετά ξαναπαίρνουμε την κάρτα που είχαμε του Of Diamonds. Είμαστε στα 18 cents άμα διπλασιάσουμε αυτή τη στιγμή. Στα 18 cents έχουμε 3 plays. Τι είσαι εσύ? Ansus. Έχουμε 3 plays σε εκείνο το πράγμα το οποίο θα μας δώσει Spirit Hearts. Εάν... Steven, τόσο καλό. High Priestess. High Priestess εναντίον της μαμάς είναι καλό. The Body. Καλό, μας δίνει τα... Πώς το λένε, τα... Απαραίτητα... Seriously, δεν μπορώ να πάρω... Αφού το βλέπω από πίσω σου. Α, εντάξει. Το βγάλαμε.
Εντάξει, όχι ότι κερδίσαμε κάτι, κερδίσαμε ένα κλειδί. Το High Priestess είναι καλό εναντίον της μαμάς. Στο δωμάτιο της μαμάς μας επιτίθεται, αν θυμάμαι καλά. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Παρόλα αυτά, τα έχουμε δει όλο τον όροφο, έτσι. Λοιπόν, πηγαίνουμε στο shop. Χρησιμοποιούμε το Two of Diamonds. PhD. Pretty Fly. Και Infested. Θα περίμενα κάτι καλύτερο. Θα μου πεις τι θα ήθελες. Δεν έχω ιδέα. Είναι και αυτό ένα πρόβλημα. Λοιπόν, εσένα δεν μπορώ να σε κάνω πλέον κάτι. Οπότε σε ανατινάζουμε. Έχουμε το High Priestess που δεν έχουμε πάρει μόνο. Πραγματικά είναι παιχνίδι στρατέγκο αυτή τη στιγμή. Παίζω σκάκι αυτή τη στιγμή με τον υπολογιστή. Δεν ξέρω τη φάση. Λοιπόν, θα κάνουμε. Θα βάλουμε μια βόμβα εδώ πέρα. Δεν πέταξε κάτι χρήσιμο. Θα μπορούσα να ρισκάρω να πάρω εκείνο το... Πώς το λένε. Εκείνη τη βόμβα που ήταν άκρη-άκρη, αλλά όχι, δεν ψήνομαι. Τα νεύρα μου είναι αρκετά καλά ώστε να μπορώ να συνεχίσω αυτό το run, αλλά δεν είναι τόσο καλά ώστε να μπορώ να καταφέρω αυτό το πράγμα. Και άμα χάσω... Είναι η μπλε μαμά. Η μπλε μαμά, αν θυμάμαι καλά, ρίχνει συνέχεια πόδι. Είναι η ιδέα μου. Μπορεί να είναι και η ιδέα μου. Μη χάνεις το μάτι σου στο σταυρό, στο crosshair. Ψήστο. Make it happen. Δεν χρειάζεται να είσαι συνέχεια στο top shape σου, αλλά αυτή τη στιγμή είναι η στιγμή που χρειάζεται να είσαι. Alright. Με βάλε boss rush. Είναι σοβαρό. Λοιπόν, Polaroid. Γιατί? Λόγω μη... Satanic Bible. Κοίταξε, σε καμία περίπτωση δεν το είχα. Στεγνά, μπέσα. Εν μεταξύ, μόλις ακούω ότι το headset μου πεθαίνει από μπαταρία, γιατί προφανώς δεν ψήθηκα να το βάλω το βράδυ να φορτίσει. Alright. Λοιπόν, πώς είναι ο όροφος? Πάμε να κάνουμε τα λιγότερα δυνατά. Καλούτσικα πήγε αυτό. Μην το γρουσουζέψουμε. Βασικά, κόκκινο σε κόκκινο, crosshair. Δεν πρόκειται ρε ποτέ. Δεν πρόκειται ποτέ να το δω. Λοιπόν, πιθανό secret room. Όχι. Alright. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή αφήνω το crosshair επειδή δεν το αναγνωρίζω. Στη μέση του δωματίου και τρέχω γύρω γύρω. Και είναι ό,τι δουλέψει δούλεψε. Ω Θεέ μου. Αυτό με το Bob's Brain που έκανε ήταν πολύ ηλίθιο. Το αναγνωρίζω. Ήταν ένα τάμα στο οποίο δεν χρειάζεται να φάμε. Infested. Αυτό είναι ένα fuck you δωμάτιο. Fuck you για δωμάτιο. Πήγε καλύτερα από ό,τι περίμενα όμως. Θα ήθελα να deal with the devil αυτή τη στιγμή. Ω Θεέ μου. Δεν πίστευα καν ότι θα δουλέψει αυτή η στρατηγική. Ναι. Το breakfast δίνει μόνο τέτοιο. Δώσε κανένα καλό item, please. Δύο spirit hearts. Καλά είναι και αυτά. Τρία Spirit Hearts. Ακόμα καλύτερα. Είμαστε τόσο κοντά. Είναι τόσο κουλό το run και είμαστε τόσο κοντά. Λοιπόν, χρειαζόμαστε να μπούμε στο μεγάλο δωμάτιο έτσι κι αλλιώς. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 δωμάτια. Έχουμε ένα High Priestess. Αυτό θα πάει καθόλου καλά.
Είναι δύο τα χέρια. Οκ. Okay. Το Holy Light πλήρωσε εδώ πέρα. Δεν κατάλαβα. Λοιπόν, μεγάλο δωμάτιο. Μεγάλο δωμάτιο, μη σε αγχώνει ιδιαίτερα. Λοιπόν, θα βάλουμε εδώ πέρα μία βόμβα. Κάτσε λίγο να πάμε από εκεί τα δάκρυα για να μην σπρώξει τη βόμβα μας. Και θα καμπερωθούμε από εδώ πέρα πίσω. Αν θυμάμαι καλά... Πόσο damage έχουμε? Με τη λάμπα έχουμε το ίδιο με το fragmented card. Αυτό, αν θυμάμαι καλά, ή μας δίνει μωρό έξτρα... Το umbilical cord, ή μας δίνει extra health. Δεν θυμάμαι. Ας το πάρω στην πιθανότητα ότι κάνει κάτι να μας βοηθήσει. Οκ, okay, αυτή τη στιγμή μόλις φάγαμε ένα damage από τα spirit hearts, αλλά παρόλα αυτά κερδίσαμε ένα damage. Έλα, έλα, πυροβόλησέ με. Ναι, μία φορά που κατάφερα να σημαδέψουμε το κολό crosshair. Κακό. 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 Τζις κακό. Εντάξει, δούλεψε. Ένα fight είναι ακόμα. Δεν είναι ένα εύκολο fight, είναι ένα fight όμως. Είναι λίγα τα δωμάτια που είναι μέχρι εκείνη τη στιγμή. Μπορούμε να πάμε σχετικά ξεκούραστοι. Οπότε ετοιμάσου θεατή, γιατί χρειάζομαι και τη δική σου βοήθεια. Πλάκα κάνω. Ό,τι θα γίνει εγώ θα φταίω. Γιατί οι πιθανότητες είναι εναντίον μου. Εν τω μεταξύ... Καλά, βασικά δεν λέω τίποτα. Δεν λέω τίποτα. Δεν λέω αυτό που σκέφτομαι, γιατί η ψυχολογία μου παίζει πάρα πολύ σοβαρό ρόλο αυτή τη στιγμή σε αυτό που κάνω. Παρά ο εγκέφαλός μου, ο οποίος... καλά, τα μάτια μου, άστο, ξέχνατο. Αυτή τη στιγμή δεν έχω ιδέα. Είναι όλα κόκκινα. Μερικά είναι κόκκινα τα οποία έχουν γύρω τους κάτι άλλο, εκτός από κόκκινο. Έχουν περίγραμμα. Ξέρεις τι... The Devil. Δεύτερο μυστικό δωμάτιο. Όχι. Εννιά βόμβες αποκλείεται να χρησιμοποιήσουμε σε εκείνο το fight, οπότε ξέρεις τι, χίλιες φορές να κάνω αυτό που κάνω. Κι ας είναι εις Μάτιν. Bob Scares. Πέντε poison bombs και γίναμε ο Bob. Ο Bob τι κάνει? Δεν έχω ιδέα. Λοιπόν, η ερώτηση είναι, το Devil μας ανεβάζει το damage. Παρ' όλα αυτά, το High Priestess είναι ένα burst damage το οποίο μπορεί να το κάνει στην καρδιά. Τι από τα δύο μας βολεύει? Ξέρεις τι, θα πω The Devil και η Παναγιά μαζί μας. Δεν ξεκίνησε ιδιαίτερα καλά. Δύο damage, για να δούμε. Δούλεψε. Ναι ρε φίλε, δούλεψε. Δεν το πιστεύω. Για να με τύχει στον deal with the devil. Δεν γίναμε κάποιοι ποτέ, αλλά... Close enough. Δεν το πιστεύω ότι τελείωσε. Έχετε παρατηρήσει ότι το τελευταίο καιρό βγαίνουν κάτι εντελώς κουλαράν, στα οποία απλά δουλεύουνε? Δεν ξέρω. Είμαι κατευχαριστημένος με τον εαυτό μου. Ειλικρινά. Μα το Θεό. Πραγματικά, έλεγα... Ωραία, το λούσαμε πάλι μετά το... Τέλος πάντων, το speed challenge το οποίο είχε... είχε παίξει, τέλος πάντων, ότι είχε παίξει. Λέω, θα είναι το επόμενο το οποίο θα έπαιζε Ultrex. Παρ' όλα αυτά, τα καταφέραμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολούθησες. Θα τα πούμε την επόμενη φορά, τσεκάρε τα βίντεο τα οποία θα εμφανιστούν αυτή τη στιγμή στην οθόνη σου. Και καλή συνέχεια. Και καλό Σαββατοκύριακο. Αύριο, until dawn. Τα λέμε. Bye.